Καλησπέρα σα, καλοί φίλοι τηλεθέατε. Να είμαστε και πάλι μαζί. Κρατήσαμε την υπόσχεσή μα, Κυριακή, ώρα κανονική, 8, με ένα καινούριο πρόσωπο στην εκπομπή μας, faces πρόσωπα. Το πρόσωπο αυτό μα ήρθε αυτή τη φορά από την Κύπρο. Είναι η Στελάνα. Καλησπέρα. Γεια σα. Μια χαρά. ευχαριστώ. Welcome <laughs> to London. Thank you. It's good to be here. Τι κάνει, καλά είσαι. Μια χαρά, μια χαρά πολύ. Λίγο κρύο, λίγα αλλά κρύο. μια χαρά ναι. Ναι, η διαφορά είναι τεράστια α, τί, όσον ναι. αφορά τον <laughs> καιρό. Εκεί στην Κύπρο ακόμα. Ναι, τώρα μα ήρθε <laughs> τελειώσει ο χειμώνα, οπότε. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει. Δεν πειράζει. Ε, πειράζει. Ε, πειράζει. Πόσε μέρε είστε εδώ τώρα, α πούμε. Λίγε μέρε. Είστε λίγα και κάποιε δουλειέ ναι. και πάω πίσω στο νυξι. Θέλω να κάνουμε όπω πάντα. Να μάθουμε πιο πολλά για εσά. ένα okay. ταξιδάκι στο παρελθόν, ένα ταξιδάκι στα χρόνια τα παιδικά. Okay. Ναι, από ό,τι μου είχατε πει προηγουμένω, γεννηθήκατε yeah. στην Αφρική, έτσι. Σωστά, στην Νότια Αφρική. Από Κύπριου γονεί mm -hmm. και μάλιστα από το ριζοκάρπασο. Μάλιστα. Πάρα yeah. πολλοί ριζοκαρπασίτε είναι εδώ στο Λονδίνο <laughs> και είμαι σίγουρο ότι. Θα αρχίσουν να σκέφτονται ποιανού κόρη Δε, είναι αυτή η κούκλα. Θα βρούμε πουκλά. και συγγενεί. <laughs> <laughs> λοιπόν, yeah. ε, πες μου λίγο έτσι για τους γονείς σου. So, οι γονείς μου είναι ο Γιάννης ο Κλειρής, του mm. Ασίκη, αν ξέρει κανείς ε, από το ε, Ριζοκάρπασο θα το ξέρουν. Ναι, θα θα ναι, το ξέρουν. Ναι. Ε, ο Ασίκης ναι. μάλιστα. Ο ασίκες, μάλιστα. Ε, η μάνα μου ήταν Αθανασία Χριστοδούλου. Mm -hmm. ε, γνωριστήκανε στην Αφρική, παρόλο που ήταν από το ίδιο χωριό γνωριστήκανε στην Αφρική. Ε, ναι, ο πατέρας μου είχε φύγει το 68, η μάνα mm. μου με το, ήταν πρόσφυγα από το πόλεμο mm. και πήγαν εκεί και εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Νοτιοφρική. Είσαι η μόνη κόρη της οικογένειας. Η μόνη κόρη, έχετε... αλλά όχι έχετε... κακομαθημένη. Ναι, έχετε και αδέρφια, άλλους αδερφιούς. Όχι, όχι. Α, πολλά ο... ξαδέρφια. Μόνο κόρη δηλαδή. Μόνο, μόνο κόρη, έτσι, ναι. Έτσι, ε, Αλλά όχι κακομαθημένη. Όχι, όχι, όχι. Έτσι. έτσι, να πιστεύω. <laughs> λοιπόν, ε, εκεί στην Αφρική, φύγει. εντάξει, <laughs> <laughs> ήταν το ωραίο μέρο να μεγαλώσει, αλλά προ τα τελευταία χρόνια που ήμουν εκεί, πριν από 10 χρόνια που έφυγα, ήταν... φύγαμε λόγω του έγκλημα. Ναι. Αν δεν ήταν αυτό, είναι τέλεια χώρα. Ναι. Πανέμορφοι, ωραίοι ανθρώποι. Απλά είχαν ναι. δυσκολευτεί τα πράγματα. Είχε κάνει τι σπουδέ σου εκεί. Ναι, τελείωσε τι σπουδέ μου και μετά έφυγα. Πες μου για τις σπουδέ σου, τι είχες κάνει ακριβώς. Ε, εγώ έχω σπουδάσει στο Rhodes University, στο Grahamstown. είχα κάνει δημοσιογραφία. Α. Δεν υπήρχε τότε ακόμα καλή σχολή κινηματογράφου, οπότε ναι, ναι. πήγα έκανε και... έκανα δημοσιογραφία με τηλεόραση ναι, 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 και τα λοιπά, ναι, 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 ναι. Το ναι. και, ε, yeah. και μετά έμεθα τα υπόλοιπα δουλεύοντα. Ναι, ναι. Yeah. Επομένως έφυγες πριν 10 χρόνια από την Κύπρο, ναι. έτσι. Και, mm. δεν, πήγες και δεν, δεν πήγε ευθεία στην Κύπρο, είχε κάνει κάποια άλλα ταξίδια. Σωστά. Βρέθηκε ναι. και εδώ στο Λονδίνο Είχα για στο Λονδίνο. μικρό χρονικό διάστημα. Ναι, ναι, ναι για, έξι μήνε περίπου. Μήνες. Ναι. Αναζητούσες Αναζητούσε δουλειά δηλαδή εδώ. Ή... Ναι, αλλά ναι. χωρί ε, προηγούμενη εμπειρία ήταν πολύ δύσκολο να μπει μέσα στο ναι. κινηματογράφο, ειδικά στο Λονδίνο. Μάλιστα. Όλοι θέλουν να δουλέψει δωρεάν στην αρχή και αυτό ναι. ήταν δύσκολο, ναι. ξέρεις, με ενίκια κτλ. τα λοιπά. Mm -hmm. Και μου, μου δουλειά στην Αθήνα. Α, εμ, και έφυγε και πήγε εκεί. Ναι. Και πήγα εκεί. Και Πόσο έκανα... καιρό έκανε εκεί στην Αθήνα, ε, 7 χρόνια. 7 χρόνια, 7 χρόνια. μπράβο. Yeah. Έχει το 2010 δηλαδή. Έχει το 2010. Ασχολήθηκε με τηλεόραση ή ω επιτοπλίστων ε, ή κινηματογράφο. Παραπάνω, ε, ε κινηματογράφο, δηλαδή διαφημίσει. Yeah, παραγωγή διαφημίσεων. Παραγωγή. Άρχισα σαν Μοντέρ. Mm -hmm. που Καλό να έχει και αυτή την άποψη και μετά μπήκα στι παραγωγέ. Yeah. Η παρουσία σου εκεί στην Αθήνα σε βοήθησε φαντάζομαι και για την γλώσσα. Δηλαδή έχει yeah. καλυτερεύσει την. Είμαι χάλια το πήγα yeah. στην Αθήνα και ακόμα μαθαίνω, αλλά yeah. δεν ήξερα τη λέξη για πλάνο, για yeah, καρέ, yeah. όλε τι τεχνικέ λέξει. Yeah, <laughs> <laughs> δεν είχα ιδέα, <yeah>. <laughs> Ναι. Πώ τα κατάφερε το πρώτο χρόνο και σαν μοντάζ ναι, να ναι. επικοινωνώ με σκηνοθέτε. Αλλά... Μπράβο, ναι. τα κατάφερε τελικά. Τα μαθά αναγκαστικά. Ωραία. Ε, Γύρισε πίσω στην Κύπρο. Ναι, πριν και δύο χρόνια. απεφάσισες να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο. Ναι, πάντα ήθελα, αλλά έπρεπε πότε να αποκτήσω μια καλή εμπειρία που mm. το έκανα στην Αθήνα, ναι, γιατί ναι. δουλεύαμε με διεθνέ παρολογέ και διαφημίσει που ήταν mm. πολύ καλό τρόπο να ναι, μάθει ναι. δουλειά καλά. Αλλά ήθελα να, να κάνω και δικέ μου δουλειέ και να δουλεύω στο κινηματογράφο. Και, και ναι. έκανα την πρώτη μου ταινία Μικρού Μήκου στην Κύπρο το 2009. Ωραία. Και πώ τα πήγε, πήγε σε φεστιβάλ, τι. Στη... Ναι. ναι, μάλιστα. Ναι. Λέγεται The Fiddler, ο βιολιστή. Είναι η ιστορία του παππού μου ε, στην Κύπρο που ήθελε να γίνει βιολιστή και έπρεπε να το θυσιάσει για την οικογένεια ναι, του. Ναι, 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 ναι. Ε, και πήγε, καλά, πήγε σε διάφορα φεστιβάλ, στο Σαν Φρανσίσκο, μέχρι το Zanzibar και ε, βραβεύτηκε στη δράμα πέρσι. Μπράβο. Που ήταν, πολύ ωραία. ωραία. Ε, Ακολούθησε κάτι άλλο μετά από αυτό. Ναι. Ε, πέρσι τον Νοέμβρη γύρισα με μια πο, πολύ μικρή ταινία μικρού μήκου mm -hmm. που λέγεται Ελπίδα, mm -hmm. ε, που είναι για τους αγνώμενους στην Μάλιστα. Κύπρο. Μάλιστα. Και ε, ήταν τώρα πρόσφατα στο φεστιβάλ μικρού μήκου στην Κύπρο. Mm -hmm. Πώ τα πήγε. Και εκεί καλά. Πήρε και ένα ε... special mention Μάλιστα. επίση Μάλιστα. εκεί. Μπράβο. So, καλά τα πάμε. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα της α, διεξαγωγής προεργασίας α, και προετοιμασίας ενός α, α, μεγάλου μήκους κινηματογραφικού έργου, έτσι. Μάλιστα. Αυτό προσπαθούμε τώρα Πώς να κάνουμε. Ναι. Ε, λοιπόν, ε, πού ναι. βρίσκεται αυτή η προσπάθεια, πες μου. Ωραία. Ε, έχουμε, έχω γράψει το σενάριο, λέγεται Committed, αυτή την ήθανα στα αγγλικά mm -hmm. και είμαστε τώρα στη φάση της χρηματοδότησης, αλλά... Και εκεί πάμε καλά. Είμαστε κοντά στο, στο τέλο. Mm. Και ελπίζουμε τώρα με το καινούριο χρόνο να μπούμε στην προπαραγωγή και να το γυρίσουμε κάπου μέσα στο καλοκαίρι. Οπότε πάμε καλά. Είναι μια ταινία πολύ χαμηλού προπολογισμού. Low budget. Low budget mm. Αλλά είναι μια καλή αρχή για να για να δουλέψουμε, ναι, ναι. για να γίνει κάτι με το κινηματογράφο στην ναι. Κύπρο. Πώ ε, θα δουλέψει, πώ θα συνεργαστεί, α πούμε. Όταν ειναι Low low-budget η ταινία, φυσικά υπάρχουν πάρα πολλέ δυσκολίε. Mm -hmm. ε, είμαι σίγουρο ότι θα πρέπει να είναι ένα πολύ καλό σενάριο και μια ιστορία για να πείσει του ενδιαφερόμενους mm -hmm. να μπουν στην διαδικασία τη συνεργασία με την προπόθεση ότι θα πετύχουν κάτι στο μέλλον. Δηλαδή ναι. να πάρουν διακρίσει σε φεστιβάλ ή οπουδήποτε αλλού. Ναι. Πε μα λίγο για το θέμα τη ταινία και πώ εξελίσσεται. So, η ταινία είναι ρομαντική κομμωδιά mm. και έχει να κάνει με έναν, ο πρωταγωνιστής είναι ένας άντρας που προσπαθεί να αποφύγει την πίεση το να κάνει πρόταση γάμο στην κοπέλα του mm. και εκεί που ξεφεύγει, ξεμπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο του και πηγαίνει μέσα στο δρόμο, με στην Κύπρο, εκεί που οδηγάει ε, βρίσκει μια νύφη που μόλις έχει σχάσει από το γάμο τους, mm. της. Ναι, mm. ναι. Μπαίνει και αυτή στο αμάξι και αρχίζουν μια, ένα ταξίδι μέσα στην Κύπρο που συζητάνε θέματα της αγάπης, το έρωτα, ναι. το γάμο... Uh, και έχει ένα πολύ μεγάλο twist στο τέλος που δεν θα σας το πω. Πρέπει ναι, ναι, να δείτε την ταινία. Ναι. Αλλά έχει, είναι αρκετά ενδιαφέρον. Ενδιαφέροντα. Και είναι στα αγγλικά, είπαμε έτσι. Είναι στα αγγλικά. Είναι, ε, βασίζεται στην Κύπρο και είναι κυπριακή ιστορία, αλλά το έχουμε κάνει στα αγγλικά για να μπορεί να ταξιδέψει και η Λιακή ταινία προ ναι. τα έξω. Ασφαλώ ε, είμαι σίγουρο ότι θα επιχειρήσει να το casting mm -hmm. να είναι τουλάχιστον. Ε, Οιθοποιοί οι οποίοι ναι. είναι καλοί και στη γλώσσα γιατί Η στη γλώσσα, είναι καλοί και έχει μεγάλη προς... σημασία. Ψάχνουν τώρα για κοινοκύπριου, Έλληνε mm -hmm. που έχουν τουλάχιστον το σωστό το look ναι, ναι, ναι. Και, και ξέρουν λίγα και την κουλτούρα. Mm -hmm. Μιλάμε τώρα με κάποιου για, για αυτού ναι. του ρόλου. Δεν έχει κάνει το casting ακόμα. Όχι ακόμα, είμαστε σε mm -hmm. πολύ αρχική φάση ακόμα. Ναι. Ένα ναι. περίπου πόσα άτομα εμφανίζονται στην ταινία. Είναι οι δύο πρωταγωνιστές, η κοπέλα και αυτός ο άντρας και μετά ναι. έχουμε κάποιους μικρότερους ρόλους, ε, πολύ λίγους, επειδή γράφτηκε η ταινία ξέ, ξέροντα ότι είναι, θα είναι χαμηλό προϋπολογισμό. Ναι, 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 ναι. ε, δεν υπάρχουν πάρα πολλοί χαρακτήρες mm -hmm. ή πολλούς χώρου Είναι ναι, ναι. μια απλή αλλά καλή ιστορία. Μάλιστα. Yeah. Ε, Θέλει να κάνει μια ανακοίνωση εδώ στους τηλεθεατές μας αν ενδιαφέρονται να σου στείλουν πληροφορίες για τα πασιβή του. μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να Κείτε, συμπράξουν για... και να βοηθήσουν στην προσπάθεια αυτή. Σωστά. Ναι. Βασικά ψάχνουμε για τους βασικούς ρόλους ε, έναν άντρα και μια γυναίκα γύρω στα μεταξύ, δεν ξέρω, 25 και 35 ε, που φαίνονται έχουν ένα Mediterranean look, μεσογειακό look yeah. ε, που είναι τα αγγλικά πρέπει να είναι η πρώτη του γλώσσα, επειδή ναι. είναι, είναι να μην έχουν ελληνική προφορά. Πρέπει να είναι γεννημένοι εδώ, μάλλον. Ναι. Ή, μπορεί έτσι. Να... ή, ξέσεις, ή, ή οι Αμερικάνοι και, και οι Αυστραλέοι και οι Ινωτευτικάνοι προ... και άλλα να έχουν αγγλική προφορά. Να είναι άνετοι με τη γλώσσα. Άνετοι με τη γλώσσα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ ωραία λοιπόν. Εντάξει, και πού θα τα στείλουν άμα. Μπορεί να πάνε, έχουμε το site τη ταινία που λέει committedmovie.com και θα είναι τα στοιχεία εκεί και το email κτλ. Ναι, εκεί που θα βρουν και ένα κλειπ. Το οποίο. Ναι, υπάρχει ένα άλλο link πάνω στο site που μπορεί να βρει. Σε οδηγήσει αυτό το link. Στην καμπάνια τη ταινία. Και έχουμε γυρίσει ένα ωραίο τρέιλερ τη ταινία. Μάλιστα. Πολύ ωραία λοιπόν. Είναι ευχάριστο που υπάρχουν άνθρωποι σαν και σένα, έτσι, με αυτή τη δύναμη στη ψυχή, ε, που θυσιάζουν ώρες και δουλεύουν ε, για το καλό της ε, προβολής ε, των τεχνών και ειδικότερα στην Κύπρο που είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα τώρα mm. προς το παρόν. Ε, θυσιάζουν, όπως έχω πει, ώρες και θέλουν να προωθήσουν την ιδέα και την... Ε, ε, Προσπάθεια ότι μπορούν να γίνουν ταινίε στην Κύπρο Βεβαίως. και αυτό μπορεί να ενδιαφέρονται και κάποιοι άλλοι οι οποίοι θα δουν ίσως τα locations, mm -hmm. ίσως α, κάποιοι παραγωγή, ίσως κάποιοι που έχουν σχέση με τις παραγωγές ταινιών. Ισικά και να βοηθηθούν, να πάρουν κάποια Σωστά. σημαντικά στοιχεία και να βοηθηθούν. Σωστά. Πιστεύω πραγματικά στον κινηματογράφο στην Κύπρο. Mm. Έχουμε πολλοί ταλαντούχους ε, και συνεργεία και ηθοποιούς mm. και έχουμε ιστορίες να πούμε. Mm. Απλά χρειαζόμαστε ένα, δεν ξέρω, μια έμπνευση, ένα κάτι να... Να, να αρχίσει λίγα λιγάκι ο κινηματογράφος εκεί. Έχουν γίνει ναι, ταινίε, ναι. απλά δεν έχει βγει κάτι προ τα έξω ακόμα. Ναι, ναι, αυτό είναι. Θέλει ένα να βγουν προ τα να... έξω κάποια πολύ καλά πράγματα, σημαντικά ναι. τα οποία ναι. να κινήσουν το ενδιαφέρον yeah. όλων που Σωστά. ασχολούνται με τον κινηματογράφο. Yeah. Για να... και, όχι, και όχι μόνο το κινηματογράφο. Δηλαδή, ο κόσμο δεν έχει δει την Κύπρο. Στη ναι. μεγάλη οθόνη ακόμα και έχουμε ναι. τόσο μόρφα τοπία και χω... ναι. you know, ναι. τα χωριά και, και τους ανθρώπους Μάλιστα. να δουν. Ναι, ναι. Ναι. You know. Πώς βλέπεις εσύ ε, σαν Κύπρια η οποία ας πούμε μετήκησε από την Αφρική στην Κύπρο... Τα τελευταία, γιατί δεν ήσουν τα τελευταία δέκα χρόνια, εφόσον είχε έρθει εδώ και μετά στην Αθήνα τα τελευταία yeah. δύο-τρία δύο χρόνια. Πώ βλέπει την Κύπρο, Προσφέρεται για, για παραγωγέ ταινιών, Νομίζω ότι. Ναι, κοίτα, η Κύπρο, παρόλο που δούλευε στην Αθήνα 7 χρόνια, είχαμε γραφεία και στην Κύπρο και στην Αθήνα. Οπότε. Mm. Η... Είχε σχέσει. ίσω. Ναι. Και... Η Κύπρο είναι από τι ε, πιο φθηνέ χώρε για γυρίσματα, mm. ε, ε, για παραγωγέ. Είναι, εντάξει, είναι για απλέ παραγωγέ, δεν είναι για υπερ yeah, από yeah, yeah, yeah. άποψη you know, το εξοπλισμό και τα προσωπικό που χρειάζεται, αλλά γίνονται εκεί και, γίνονται και έχουμε πολύ καλά και επαγγελματίε mm -hmm. συνεργεία yeah, yeah. ε, και ε, έχουμε και καλό καιρό, έχουμε όλα τα, τα πλεονεκτήματα για ένα καλό γύρισμα. Mm -hmm. Σίγουρα, δηλαδή δε, ε, δεν έχουν χρησιμοποιήσει την Κύπρο αρκετά, δηλαδή yeah. μπορεί να κάνουμε πολλά πράγματα με το κινηματογράφο εκεί. Yeah. Έχεις δει παραγωγές Κυπρίων ε, τα τελευταία χρόνια. Ναι, ναι. Πώς βλέπεις το επίπεδο, είναι, ε, είναι αυτές οι παραγωγές ας πούμε για να περάσουν προς τα έξω. Ναι, 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 100%. 100. Ναι. Δηλαδή είμαι, δουλεύω σε, ε, ε, ήμουν τυχερή που έχω δουλέψει αρκετέ αρκετές μεγάλου και μικρού μήκου στην Κύπρο mm. τα, τα τελευταία δύο χρόνια και το επίπεδο είναι, είναι μια χαρά, δηλαδή... Ε, ένα από τα ταινίες που δουλέψαμε ήταν «The Palace» του Anthony Maris, που uh -huh. ήταν μικρού μήκου και έχει κερδίσει με κάθε βραβείο yeah, και στην yeah. Αυστραλία και στο εξωτερικό, γιατί ήταν Έλληνας από την Αυστραλία. Yeah. Ε, αυτός και you know, είναι απόδειξη το, το τι μπορεί να γίνει με μια ταινία στην Κύπρο. Yeah. Ηταν στα αγγλικά αυτή η ταινία, Όμω. Ε? Όχι, όχι. Ηταν στα ελληνικά και, τα του... και στα τουρκικά. Ηταν το για, το... ναι. για την εισβολή. Νομίζω είδα κάποιε σκηνέ. Ναι, είδα κάποιε ναι. σκηνέ. Αυστραλή... Αυστραλό ο σκηνοθέτη ναι, ναι, ναι. και παραγωγό. Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Ε, τώρα, το θέμα τη παραγωγή όσον αφορά την περίπτωση των α, α, τεχνικών και των ηθοποιών και όλα αυτά είναι εκεί, δηλαδή, δεν αναζητούνται ας πούμε άτομα για να μπορέσουν να διεκπαιρεώσουν μια τέτοια δουλειά, μια ε, παραγωγή. ή χρειάζονται άτομα τα οποία κάποτε χρειάζονται ναι. ε, το βασικό συνεργείο είναι εκεί ναι. και, και πολύ καλή μάλιστα. Επειδή είναι τόσο λίγοι, αν τυχόν οι λίγοι, υπάρχουν λίγοι βοηθοί, σκηνοθέτε ή ε, διευθυντέ παραγωγή, αν τυχόν και δουλεύουν σε μια άλλη παραγωγή, εκεί μπορεί να χρειαστεί να φέρουμε κάποιον από την Ελλάδα. Κατάλαβα. Ε, γιατί είναι μικρό ο χώρο. Είναι λίγο ο, yeah. ο κόσμο και γίνονται πιο πολλέ παραγωγέ και ε, ναι, οπότε... δεν, δεν είναι ικανοποιητικό ο αριθμό δηλαδή. Ε, ναι, ναι, δουλεύουμε ε, με ναι. του συναδέλφου στην Ελλάδα. Όσον αρκετά. αφορά την περίπτωση τώρα, εφόσον είναι λίγοι, Υπάρχουν οι προποθέσει κάποιο ενδιαφερόμενο, ένα νέο που ενδιαφέρεται να εμπλακεί και να αποκτήσει την πύρα και την ειδικότητα ενό τεχνικού. Υπάρχουν οι προποθέσει στην Κύπρο, ή πρέπει να αποταθεί κάπου αλλού στο εξωτερικό. Τώρα είμαστε σε μια λίγη δύσκολη περίοδο που δεν ξέρουμε. Πόσε παραγωγέ θα έχουμε στο μέλλον. Είχαμε πάρει φόρα τώρα τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Ναι. Έχουν λίγο στέψει λιγάκι οι παραγωγέ τώρα. Οπότε εντάξει, θα μπορούσε να αποκτήσει μια καλή εμπειρία, αλλά δεν θα δούλευε συνέχεια. Ναι. Οπότε, αν, ξέρεις, από την πρακτική και οικονομική πλευρά, αν μπορεί να στηριχτεί ναι. κάπω και να δουλεύει, να αποκτήσει εμπειρία, τότε ναι. Αλλά είμαστε σε μια άλλη και δύσκολη περίοδο τώρα. Ναι. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τότε τι θα έρωμα. γίνει. Ωραία. Θα ήθελε uh, να δούμε αυτό το κλιπάκι, το οποίο uh, διαφημίζεται στο website ναι, για το εσύ. έργο που μιλάμε. Πες μας ξανά τον τίτλο. Uh, του website. Του, mm, του website του, και του film της ταινίας. λέγεται Committed. Uh, και αν πάτε στην ιστοσελίδα της ταινίας θα δείτε το link για το κλιπάκι Και η ιστοσελίδα είναι committedmovie.com Εμείς θέλουμε να πάμε... Να το δούμε αυτό το κλειπάκι και θα γυρίσουμε πίσω. Mm -hmm. Ναι. Το είχα δει και προηγουμένω αυτό το κλειπάκι. Με ενθουσίασε. Ε, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Και είναι αυτό που είπε προηγουμένω ότι η Κύπρο προσφέρεται, έχει πολλέ ομορφιέ. Ναι. Και βλέπω αυτή την ομορφιά και σε αυτό το κλειπάκι που είδαμε. Εσύς και ναι. πρέπει να την εκμεταλλευτούμε όλοι μα και αυτοί που προγραμματίζουν να κάνουν κάποια ταινία. Εάν του τα δείξουμε λοιπόν στο εξωτερικό, ναι. είμαι σίγουρο ότι θα αυξηθεί η προσπάθεια και από άλλε εταιρείε και έτσι θα έχει και εσύ πιο πολλή δουλειά Σωστά. και όλοι μα Και εγώ Ορίστα. σαν ηθοποιό που ψάχνω να... Ε, και προσπαθώ να έχω ωραίο πρόσωπο για να με κάνουν χάστη σκηνοθέτες. Πώς yeah. με βλέπει σαν ε, ε, πρόσωπο έτσι... Ενδιαφέρον. Πρέπει να κάνουμε ένα audition. Ναι, ναι, να audition, να δούμε, ναι, 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 αλλά... έχω διάθεση, ναι, Έχω διάθεση. έχω διάθεση. Θα ήθελα να κάνω audition. Mm -hmm. ε, όχι για τον ε, κύριο χαρακτήρα. <laughs> να, ε, για hey, θέλει θέλει. Ναι, για κάποιον από του χαρακτήρε, ειλικρινά. Ναι. Λοιπόν, ε, θέλω να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία ευχαριστώ πάρα στην πολύ. προσπάθεια σου. Γιατί είναι ευχάριστο να βλέπουμε νεαρά άτομα σαν εσένα, οι οποίοι έχουν πείσμα και αγάπη <laughs> για αυτό Ά, που κάνουν, ναι, για τι τέχνε. Και είναι πολύ σημαντικό να έχει αγάπη και πείσμα, να επιμένει δηλαδή. <laughs> να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία. Και είμαι σίγουρος ότι οι προσπάθειε θα με επιτυχία. Και Ελπίζω. Πότε υπολογίζουμε ότι το φιλμ αυτό θα είναι στην αγορά, για να μπορέσουμε να το ε, δούμε. Ελπίζουμε αρχές του 2014. θέλουμε, ναι, 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 αν γυριστεί το καλοκαίρι, μέχρι τέλος ναι. του χρόνου να είναι έτοιμο και να έχει... Τι διαρκείες yeah. θα είναι περίπου. Τι διάρκεια. Ναι, διάρκεια. Ε, 80 λεπτά κάπου εκεί. Ωραία. Για ένα ικανοποιητικό. Κανικό. Ναι, 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 ναι. Yeah. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και προγραμματίζει για φεστιβάλ, α πούμε. Ναι, yeah. yeah. ελπίζουμε yeah. να πάνε όλα καλά. Yeah. Ναι, ναι. φεστιβάλ ναι, ναι, ναι. και μετά. Yeah. Ναι, ναι κινηματογράφο. Μετά... Yeah. Ναι, με Πολύ ωραία. Λοιπόν, ε, κάπου εδώ θα πρέπει να σε αφήσουμε. Okay. <laughs> να σε ευχαριστήσουμε που ήρθε. Να περάσει καλά τι υπόλοιπε μέρε σου εδώ. Thank you. και να πάνε όλα καλά, να στεφτούμε επιτυχία τα ραντεβού σου. Ευχαριστώ. Και με την ελπίδα ότι θα σε δούμε και πάλι σύντομα, ίσως εδώ ή στην Κύπρο. Ωραία. Θα ε, συναφητούμε να έχεις ε, καλές ε, μέρες και να πάνε όλα καλά και η ταινία να έχει καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εσά και το Hellenic TV που έχουν στήριξει την ταινία πραγματικά με πολλού τρόπου, οπότε... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Στελάνα. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, από δύο γιαγιάδε, ε, ναι. το πήρε το όνομα. Να μην έχουμε παράπονο. Στέλα και Άννα. Αξιβώς. Και είναι και οι δύο από το ριζοκάρπασο, η, Ή... η... μία από το ριζοκάρπασο, η άλλη από το λουβαρά. Λουβαρά, μάλιστα. Λοιπόν, γιαγιάδε, να σα δείσει η εγγονή. <laughs> Κάπου εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσουμε του καλού φίλου θεατέ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μα και απόψε. Με την ελπίδα λοιπόν ότι θα είμαστε μαζί και την ερχόμενη κυριακή την ίδια ώρα με ένα καινούργιο πρόσωπο ή πρόσωπα σας αφήνω με πολύ αγάπη και με πολλές ευχές να περνάτε καλά. Εγώ σας αγαπώ και θα είμαι εδώ την άλλη κυριακή. Καλή νύχτα που σου παρώ. Bye bye. Καλή νύχτα. Χαίρετε. Εγώ.